ακολουθείς ακίνητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης που και κράτησεν. Ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Τύχης όλου τας φρένας σωτήρ μου, το γαρ τύχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και βάρεσιν εν ιών οχυρωσόν με. Σιγά βοάζγονε τούτων πιστών στα αιτήσεις πληρών, σι ούνι βόρισε γλώταν προφοράν λογισμών ακατέσχυντων. Πάσα γαρδώσεις ελάψεως, παρά σου καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη της σεβασμίας μεταστάσεως της υπερενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Ου θαύμα χνίσκην κοσμοσότηραν κόριν, η κοσμοπλάστους αρχικός τεχνικότος, ζία η Θεομήτωρ καν δεκάτη θάνε πέμπτη. Είστε σ' Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Επικυλμένη τη Θεία Δόξη, Ιερά και Ευκλεής Παρθένε μνήμη σου, πάντα συνήγαγε το προς εφροσύνην τους πιστούς, εξαρχούσις Μαρία με τα χωρών και την πάνων, τόσο άδοντας μονογέννη, εν δόξος ότι δε δόξασε. Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων, Θεού σοφία και δύναμης, ακλίνει ακράδαντον την Εκκλησία στήριξο Χριστέ, μόνος γάρι Άγιο. Ο εν Αγίης σαν απαυόμενο. Προφητών και ενίγματα της άρκας συνυπεύθυναν την εκ παρθένου σου Χριστέ, φαίνας αστραπή σου εις φως εθνών εξελεύσεστε και φωνήσει άβυσσος εν αγκαλιάσει τη δύναμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Το Θείον και άρητον καλός των αρετών σου Χριστέ διηγήσομε, εξ αηδίου γαρδόξης συναηδίων
και εν υπόστατον λάμψας απαύγασμα, παρθενικής απογάστρος, της εν σκότικε σκία, σωματωθείς ανέτηλεν ήλιο. Άλλιο επαναγενές κοιτών ενός διαπίτης τριήμερου τα φύσου την προεικόνισμα ο Ιωνάς υποφύτης αναδέδεικτε σε σωσμένος γάρος και προϋπέμποτον ασύνησε βοηθήσωση με τα φώνησε λεσέως Κύριε. Ιταμό θυμώτε και πυρή Θείος αίρος αντιτατωμένος το μεν πήρε δρόσιζε το θυμό δε γέλα θεοπνευστολογική τη των οσίων τριφθόν κολύρα αντιφθεγκομένος μουσικής οργάνης εν μέσω φλόγος ο δε δοξασμένος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός ενούμε ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριο φλόγα εδροσίζουσαν ως Υιούς δισεύεις δεκαταφλέγουσαν άγγελος Θεού απασθενής έδειξε πέση ζωαρχική δε πήγην ηργάσα το τη Θεότο Μητέρα του φωτός, εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομαι. Έγινε πάσε, μακαριζομέν σε την μόνην Θεοτόκον. Νενίκυντε της φύσεως η όρη, εν σύ παρθένε άχραντε. Παρθένε βιγαρτόκος, και ζωή προμνηστεύεται θάνατος η μετατόκον παρθένος και μετά θάνατον ζώσα σώζησα η Θεοτόκε την κληρονομία σου. Έγινε πάσε μακαριζομέν σε την μόνη Θεοτόκον εν συμπαρθένε άκραντε, παρθένε βιγαρτόγκος και ζωή προμνησέβεντε θάνατος ή με το τόγκον παρθένος και με το θάνατον ζώσα σώζησα ή θεωστό και την κληρονομία σου. Εγενέ πάσε μακαριζομέν σε την μόνην Θεοτόκον εξίσταν των αγγέλων εδυνάμεις εν της θείων σκοπούμενε των οικείων δεσπότην γυναικεία ψυχή χειριζόμενον γίγαρα πράσκοτε κούσι ιό πρεπός προσεφώνη δεύρος εμνή το ιό και Θεός συνδοξάστηση. Έγινε πάσε μακαριζομέσε τη μόνη Θεοτόκον συνέστηλε χώρος των Αποστόλων των Θεοδόκων σώμα σου με τα δέους όροντες και φόνοι γύλοι γύρω προσεγγόμενοι εις ουρανίους θαλάμους προς τον Υιόν εκφυτώσαν σώζησα η Θεοτόκε και την κληρονομία σου. Άγγελοι
Παρθένου, ορώντες εξεπλήττοντο, πως η Παρθένος απέλει από της γης εις θάνο. Άπας γη γέννης, σκυρτάτο το πνεύμα τη λάμπα δουχούμενος, πανηγύριζε το δε αηλωνών φύσης γερέρουσα. Την ιεράν πανηγύρι της Θεοβήτωρος και βοάτο χέρις παμακάριστε Θεότο και αγνία υπάρθενε. Άγγελοι την γέμισιν της Παρθένου ορώντες εξεμπλήττοντο, πως η Παρθένος αφέρει από της γης εις θάνο. Δεύθεν το Θείον και Ποιον οι όροι του ζώντος Θεού αγκαλίαν σώμεθα. Την Θεοτόκον την οπτριζόμενη προς γαρτιλίαν Χρήτονταν και Θεοτέρα σκηνή ως μητέρα εθαύτην εις τα Αγία των Αγίων Χριστός μεταδίδηση. Άγγελοι την κίνηση της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο, πως η Παρθένος αφέρει από της γης εις θάνο. Δε φταίει η πιστή, το τάφο προσέλθω με της Θεομήτωρος και περιπτύξω μετά καρδίας χείλη όματα μέτωπα. Ειλικρινώς προσάπτοντες και αρισόμεθα ή αμάτων αυτόνα χαρίσματα εκπηγήσα ενάου γλιστάνοντα. Άγγελοι την κοίμηση της Παρθένου παρόντες εξεπλήττοντορ, πως η Παρθένος αφέρει από της γης εις θάνο. Δέχω πάρει μόνο την εξόδιο μήτε του ζώντος Θεού και τη φορτοφόρο σου και θείαν επισχύος ο χάριδι το βασίλη τα τρόπεα το φύλλο Χριστόλα την ειρήνη άφεσιν της μέλπουση και ψυχών σωτηρίων βραβεύουσα. Έγινε πάσε μακαρίζομεν σε την μόνην Θεοτόκον ναι νίκηντε της φύσεως η όρη εν σύ Παρθένε άκραντε Παρθένε διγαρτόκος και ζωή προμνηστεύεται θάνατος η μετατόκον Παρθένος και μετά θάνατον ζώσα. Σώζησα η Θεοτόκε την κληρονομίαν σου. Και στη την δόξα να αναπέμπουσιν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Απόστολοι εκπεράτων, συναθροί
το Χριόν. Κυδεύσατε μου το σώμα και εσύ εκέθε
Εν είτε αυτόν εν την πάνω και
πάντα και μετά. Oh.
Oh, sorry.
Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των την ειρήνης και της σωτηρίας. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Τούτο και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Αρχιεπισκόπου ημών Ιωή, λαϊκή δέσποτα, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησο. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης Κύριο δεηθώμε. Κίνου και ανάγκης. Ελέησον. Ας ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη. Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες
εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλαλάξατε το Θεό πάσα η γη. Τις πρεσβείες της Θεοτόκος όντερ σώσον ημάς. Εξομολογήστε αυτό ενείτε το όνομα αυτού. Τις πρεσβείες της Θεοτόκος όντερ σώσον ημάς. Εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Τις πρεσβείες της Θεοτόκος όντερ σώσον ημάς. Εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού. Του Κυρίου δεηθώμεν. Διέλε. Φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάς. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάντων. Κύριε, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Σώσον ημάς, Ιε Θεό, ο ελαγής θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο Θεός εθεμελίωσε αυτήν εις τον αιώνα. Σώσον ημάς, Ιε Θεό, ο ελαγής θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Σε το σκηνώμα αυτού ο ύψιστος. Σώσον ημάς, Ιε Θεό, ο ελαγής θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί. Σε τιμή καρδία μου. Ενίαν εφίλα. Τι τον κόσμο.
Εκφανάτου
ανάσταση ου και κράτησε ως δαν ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησε ο μήτρα νικήσας.
επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Σε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Της Αγιωτάτης Μητροπόλεως εδέσεις πέλης υπερτίμου και εξάρχου κεντρικής Μακεδονίας ημών δε πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Ημών δε πατρός και ποιμενάρχου
Ενώσιν της δούλης αυτού, προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου του Ανά. Ο καρπαγμανικής αντων το είναι. Φιδούλου λαβών. Τι εμπρεθείς ως άνθρωπος. Υπήκος μέχρι θανάτου. Θανάτρος. Διόν και ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και κανείσαν το αυτό όνομα το υπερπάν όνομα είναι το όνομα Ιησού πάνγονι κάμψη επουρανίων επιγείων και κατακθονίων και πάσαν γλώσσα εξομολογήσιν ότι Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξαν Θεού κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο εισήρθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά, γινή δε της ονόματι Μάρθα, είπε δέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περισπάθη, επιστάσα δε είπε, αποκριθείς δε είπε να και τη βάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, η τη σου καφερεθήσεται απ' αυτής. Εγένετο δεν το λέγει αυτόν ταύτα, επάρασας της γενή φωνή.
Μενούν γε μακάρι ακούντες των λόγων του Θεού. Και φυλάσσοντες αυτό. Ειρήνη σοι το Ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Σου επακουσών και ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και πάσης της εν Χριστώ ημών ετιδεόμεθα σταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτων, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξάστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγον της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη, οι κατηχούμενοι τα σκεφαλά σημών το Κυρίο, κλείνατε. Όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Η χάρη τη
ελέησον και διαφύλαξον. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλασσόμεθα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ, Ιησούς αιώνα. Ουδείς άξιος ο συνελευμένος εξαρκής.
Όλο τον ευστευούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, των συνδρομητών, αφιερωτών και ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, των προσελθόντων εν τη Θεία Μυσταγωγία ταύτη και των προκατόχων ημών Αντιγόνου, Ισιδώρου, Μητροφάνου, Σανθήμου, Κυρίλου, Νικολάου, Νικοδήμου, Αγαθαγγέλου, Ιεροθέου, Αλεξάνδρου, Τιμοθέου, Μακαρίου, Ιλαρίωνος, Νικοδήμου, Νικολάου, Μελετίου, Στεφάνου, Αγαθαγγέλου, Κωνσταντίου, Παντελεήμονος, Διονυσίου, Καλινίκου και Χρυσοστόμου των Αρχιερέων. Ως και πάντων των Θεοφιλός αρχιερατευσάντων, εν τη λαχούσιμη
Κύριος ο Θεός. Ιησούς αιώνας των αιώνων. Και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθο. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθο. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθο. Τον υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθο. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθο. Παράσκου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Αγαπήσομεν αλλήλου, συν αενομονία ολογήσομεν. Αγαπήσομεν.
και διατηρήσει. Και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπαντρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβουν, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Έλεον ειρήνης της Ιαν εν έσεων. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά του πνεύματος σου ανοσχόμεν τας καρδίας έχομεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσαμεν τον Κύριο. Και τη βασιλεία σου ευχαριστώ τη μέρα. Περτούτα να πάντα να ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύμα τη στο ίδιο. Περπάντα να ονείσμε και ονικήσμε του φανερών και αφανών ευελιστών τη εμά γεννημένα. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ την λειτουργία στάφτη νύχτα των χειρών μου δεξιού και δεξιού. Και τη υπαρεστήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων. Τα χερουβίου και τα σεραφείου μου ξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσε. Τον επινίκιον ύμνων άδοντα βόντα και κραγώντα και λέγοντα. Και εν δόξου πάλιν αυτού παρουσίας. Τα σώ εκ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι προσφερομέσαι την κοιτάφη και ανέβα του λατρεία του. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύουμε. Κατάπεμψα το πνεύμα στο άγινε θυμάσκεπτα προκείμενα του λατάφη και πίσω τον μενάρτον του το τίμιο σώμα του Χριστού σου. Δεν το ποτηρίο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Τα βαλών το πνευματί στο Αγίου. Αμήν. 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 Ως τη γενέση της μεταλαμβάνουσαν εις δύψη ψυχής της άφησης. Υπερευλογημένης εν δόξου.
Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Εγένε. Επισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον, Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωήν, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας ειρήνη, σον έτοιμον υγεία με προημερεύοντα και ορθοτομούντα των Λόγων αληθείας. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιγνατίου Αντιοχίας, Θεοφίλου Ιεροσολύμων, Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου, Δανιήλ Βουκουρεστίου, Μαξίμου Σόφιας, Ηλίου Γεωργίας των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών, Χρυσοστόμου Κύπρου, Ιερονίμου Αθηνών, Σάβα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Χριστοφόρου Τσεχίας των Μακαριωτάτων Αρχιεπισκόπων, Προέδρων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησίων, Ιωήλ του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, του και προσκομίζοντος τα τιμία και Άγια δώρα ταύτα Κύριον των Θεών ημών, υπέρ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως, υπέρ ευωδώσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου στρατού, σωτηρίαστε και αντιλήψεως του περιεστώτος δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού.
τα πάντων πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Πνεύματος ετησάς σαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφέμε τους φυλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση, το πνεύματι σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Ναι, Κύριε. Χάρη και ζώμη. Προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Εάν κάποιος προσεκτικά μπήγει μέσα σε ένα ναό ορθόδοξο, θα δει ότι μετά τον Ιησού Χριστόν οι πιο πολλές εικόνες που έχουμε μέσα στο ναό που τιμάμε και προσκυνάμε και δοξάζουμε είναι οι εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και αν ψάξει έτσι την υμνολογία της Εκκλησίας μας,
θα δει ότι τα περισσότερα τροπάρια μετά από εκείνα που αναφέρονται στην Παναγία Τριάδα και στον Χριστό είναι της Θεοτόκου. Και αν δει τους λόγους των πατέρων μας που έχουν εκφωνήσει για τα θεία πρόσωπα μετά τον Ιησού Χριστόν, υπάρχει ακολουθία της Παναγίας. Γιατί όμως όλα αυτά? Είναι πάρα πολλές. Παραδείγματος χάρη, ένας επεσήμενος γιορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αναβιβάζει σε τέτοιο ίδιο μας, θέλοντας να δείξουν την ευεργετική επίδραση που είχε, πώς την χαρακτηρίζουν? Τις λένε, λέει ένας εκ των πατέρων, είναι κοινών διαλλακτήριων όλου του κόσμου. Να το εξηγήσω αυτό τι σημαίνει. Το ρήμα διαλλάσσω σημαίνει συμφιλιώνω, συμφιλιώνω. Με ποιους μας συμφιλίωσε η Παναγία ώστε να ονομάζεται διαλλακτήριον όλης της Οικουμένης? Όταν πέσαμε στην αμαρτία, ένα μεσότυχο είχε μπει ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος το μεσότυχο αυτό το ονομάζει φραγμόν, το μεσότυχο του φραγμού. Έπρεπε να συμφιλιωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Όχι ότι ο Θεός είχε τίποτα εναντίον μας. Ο άνθρωπος με τη ζωή του, με την καθημερινή του έτσι συναναστροφή, επανεστάτησε εναντίον του Θεού, τον αρνήθηκε. Έφτασε στο σημείο να λέει «Οδού σου ιδένε ου βούλομαι, δεν θέλω να σε γνωρίσω». Υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου και η Παναγία έγινε το διαλλακτήριον μεταξύ των ανθρώπων που είχαν στραφεί εναντίον του Θεού και του Θεού που περίμενε την επιστροφή του ανθρώπου. Πώς έγινε διαλλακτήριον? Με το να γεννήσει τον Ιησού Χριστόν. Όσοι λίγο ασχολείστε με τα θεολογικά γράμματα θα ξέρετε ότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι σύνοδος, είναι δηλαδή συγκέντρωση δύο φύσεων, της θείας και της ανθρωπίνης σε ένα πρόσωπο. Εκείνο που ήταν, εκείνα που ήταν χωρισμένα τα ένωσε ο Χριστός στο πρόσωπο. Όταν λέμε εκείνο το ωραίο τροπάριο, το συγκινητικότατο που λέει «Ύπλωσα αστά, άπλωσες τις παλάμες σου Κύριε», λέμε, και ένωσες εκείνα η Παναγία μας συμφιλίωσε με τον Θεό, αναγνωρίσαμε τον Θεό σαν πατέρα μας. Να λοιπόν το πρώτο κοινόν αγαθόν όλου του κόσμου, ότι έγινε η διαλλαγή, το διαλλαγητήριον, έγινε η συμφιλίωση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το δεύτερον, λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, η Παναγία είναι κοινόν αγαθόν όλης της Οικουμένης. Να το εξηγήσω αυτό πιο καλύτερα. Μέχρι ότου μετατεθεί στους ουρανούς η Παναγία στη μικρή κοινότητα των Ιεροσολύμων, λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, ήταν η προστάτης των Αποστόλων και των πρώτων Χριστιανών. Διωγμοί, φυλακίσεις, κατατρεγμοί, συκοφαντίες έπληκταν τους Χριστιανούς των πρώτων χρόνων. Η Παναγία εκεί στο μέσον συμφιλίωνε, ενθάρρυνε τους Χριστιανούς, υπενθύμιζε στους Αποστόλους ότι ποιο είναι το έργο του. Το έργο του, τι τους άφησε ο Θεός? Ήταν, θα λέγαμε, η μητέρα, η αντικαταστάτης του Χριστού που είχε φύγει στους ουρανούς
πάνω στη γη. Ήτανε, θα λέγαμε, εκείνη η οποία είχε συγκροτούσε τη συνοχή της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Λίγοι οι χριστιανοί τότε, η Παναγία ήταν η βοηθός τους. Όταν ανέβηκε στους ουρανούς, όταν έφυγε από τον ουρανό, από τη γη και πήγε στον ουρανό, αυτή που ήταν προστάτης ενός μικρού αριθμού ανθρώπων, έγινε προστάτης όλης της οικουμένης. Όλης της οικουμένης. Η Παναγία είναι η μητέρα όλη του κόσμου. Η σκέπη του κόσμου, η πλατητέρα των ουρανών. Δεν τη διεκδικεί, θα λέγαμε, έτσι, ιδιωτελώς κανένα έθνος. Ανήκει σε όλα τα έθνη και σε όλο τον κόσμο. Κοινών αγαθών. Όλες οι γενναίες, όλες, όλες. Εχθές έλεγα, όχι μόνο οι με τον τρόπο του βέβαια, και ένα τρίτο που λέω ότι είναι κοινών αγαθών, όλοι το διεκδικούν. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είμαστε άρρωστοι και είναι και σήμερα ακόμη. Χρειαζόμαστε ένα φάρμακο για να γίνουμε καλά. Για να γίνουμε έτσι άνθρωποι. Και το φάρμακο αυτό είναι η Παναγία. Πώς έγινε η Παναγία φάρμακον όλου του γένους όλων των ανθρώπων. Όπως εκείνη γέννησε το Χριστό με έναν τρόπο υπερφυσικό μέσα της και έφερε τη σωτηρία στον κόσμο, έτσι μιμούμενοι και εμείς την ιδία γεννάμε το Χριστό πνευματικά μέσα στην καρδιά μας. Με την πίστη, με την προσευχή, με τη Θεία Ευχαριστία, με τα καλά έργα. Όταν κανείς γεννήσει τον Χριστό, γίνει γεννήτωρ του Ιησού Χριστού, μητέρα του Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων, όταν γίνει μητέρα του Χριστού και γεννήσει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, τότε παίρνει το φάρμακο εκείνο το οποίο μας έφερε η Θεοτόκος. Για να σωθεί ο άνθρωπος, πρέπει να βάλει το Χριστό μέσα του, να ντυθεί το Χριστό. Δεν είδατε εκεί στις βαπτίσεις, έχετε πάει σε βαπτίσεις. Δεν λέει, τι λέμε, όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, τι, Χριστόν ενεδίσαστε. Πρέπει να ντυθούμε τον Χριστό για να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι. Να λοιπόν τρεις λόγοι σπουδαίοι που τους στίγουν οι πατέρες μας, για τους οποίους πρέπει να είμαι θα αιώνια ευγνώμονες στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ότι μας κατήλαξε με τον Θεό, ότι είναι αγαθόν κοινών το οποίο το απολαμβάνουμε, η Παναγία, ότι μας πρόσφερε το φάρμακο της σωτηρίας μας. Αγαπητοί μου, δεν αρκεί μόνο να τιμάς την Παναγία, δεν αρκεί μόνο να επικαλείσαι το όνομά της, πρέπει να τη μιμήσαι και στη ζωή της, στη ζωή σου. Πρέπει να τη μιμήσαι στη ζωή σου. Πώς λέει εκεί ένας Άγιος, η Παναγία είναι το που η Εκκλησία μας προτρέπει συνεχώς σώσον ημάς, Περαγία Θεοτόκε, ούτε να μας σώσει. Και πρέπει αυτό να το λέμε πολλές φορές στην ημέρα. Σώσον ημάς, αλλά και εμείς στην εργασία μας. Αυτό μας το χίλια δυο άλλα πράγματα, μερικές φορές οι πρεσβείες της Θεοτόκου έχουν μεγάλη δύναμη να μας βοηθήσουν σε κάθε πρόβλημα της ζωής μας. Ας ευχηθούμε λοιπόν σήμερα το πρόσωπο αυτό, το πάνσεπτο της Περαγίας Θεοτόκου, το οποίο πολλές φορές μας έχει παρηγορήσει στη ζωή μας, στις δυσκολίες μας, στις θλίψεις μας, στις αρρώστιες μας,
και το οποίο εξακολουθούμε μέχρι τέλους της ζωής μας να το επικαλούμεθα με την ελπίδα ότι δεν θα απομακρυνθεί από μας, ας ευχηθούμε το πρόσωπο της Παναγίας να γίνει βοηθός μας, να μας εμπνεύσει πνευματικά, να αγωνιστούμε για να κερδίσουμε τη βασιλεία του Υιού τους, του Υιού της, τη βασιλεία των ουρανών. Ποτήριον σωτηρίου λήξομε και το όνομα και... Amen.
Εκ ουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσεων. Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμενη εαυτούς και λύλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό. Ευλογών του ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν του επισήπε πειθώντα, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξουν, αγίασουν του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού να τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μην εγκαταλείπει η μάζα, ελπίζοντα επί σε ειρήνη του κόρου σου, δόρισε τι Εκκλησίε σου, τι ιερέμε, τι άψου, με το στρατό και παντή του λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνα Κυρίου. Χριστός ο αληθινός κύμης είναι εορτάζμε. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασία στον Τιμίου. Είμαστε αγαθός και φιλάνθρωπος. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να πω δύο λόγια έτσι καταληκτήρια. Πρώτα να ευχαριστήσω τον Θεό που μας αξίωσε σήμερα που είναι η μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου, που για εκατοντάδες χρόνια λειτουργούσε με το όνομα αυτό ο ναός, να λειτουργήσουμε εδώ, σε αυτό τον πάνσεπτο, τον πάσεπτο ναό, κόσμημα της πόλεως Εδέσης. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν σήμερα να γίνει εύρυθμη λειτουργία. Τους ιερείς μας, το φύλακα τον κύριο Γιώργη, ο οποίος μέρες τώρα έτσι κοπίαζε και και το εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε, το παρακαλώ να διαβάσει τον Πατέρα. Κύριε Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Πεποικιλμένη τη Θεία δόξη, ιερά και ευκλείς, πάρθε